Πάμε να, Πάμε, να τώρα. Να Πάμε να κάτσουμε Να έχουμε λίγο χρόνο να επικοινωνήσουμε ε, με έναν άνθρωπο τον οποίο τον βλέπετε τώρα στου στους δέκτες σας, στους τηλεπτικούς. Είναι ο κύριος Χρήστος Πρωτοπάπας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Εμοδοτών. Κύριε Πρωτοπάπα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε ήρθατε. πάρα πολύ, πάρα πολύ. πολύ. γιατί ξεκινήσατε πρωί πρωί από το Ξυλόκαστρο για να σας έχουμε εδώ. Για να περάσουμε αυτά τα μηνύματα τα οποία θα πρέπει να περνάμε στην κοινωνία. Μηνύματα τα οποία ω μέσα μαζική ενημέρωση είναι χρέο μα, είναι υποχρέωση θα λέγαμε, για να μπορούμε να βοηθήσουμε συνανθρώπου μα οι οποίοι έχουν ανάγκη το αίμα για να προχωρήσουν την, την ζωή του. Και δεν ξέρω, Αρτέμι, ε, του καλοκαιρινού μήνε είναι δύσκολο να μαζέψουμε αίμα. Το ξέρει γιατί. Γιατί. Λόγω διακοπών. Φεύγει ε, ο κόσμο. Αλλά οι ανάγκε για αίμα δεν πάνε ποτέ οι διακοπέ. Σωστά, πρόεδρε. Έτσι, έδρε. έτσι. Για μας, δεν λοιπόν, πάνε ποτέ διακοπέ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ε, αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε στο, στην, στο σπίτι μας, γιατί ο ΣΚΑΙ και το Όλοι Μαζί μπορούμε, είναι καθημερινά συνεργαζόμενα ε, μαζί μας και με το Εθνικό Κέντρο Εμοδοσία. Ε, και κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια από την <κυκλή> ημέρα της επιδημίας και μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, καλά πηγαίνουμε. Ε, οι δυσκολίες, όπως είπατε, παρουσιάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερως τον Αύγουστο ε, και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να Τι συστήνετε, έχετε μεγάλη εμπειρία α, α, στο θέμα της ομοδοσίας. Τι συστήνετε στους ομοδότες. Εγώ κυρίως θέλω να απευθυνθώ στους νέους ανθρώπους, δηλαδή στους τριαντάριδες, τριανταπεντάριδες ε, οι περισσότεροι είναι διακοπέ τώρα. Έτσι. Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στου ιδιαίτερου τόπου κατοικία του, στην πατρίδα του, στην ιδιαίτερη. Ναι, ε, φεύγουν, ε, δεν το έχουμε στο μυαλό μα πάντα. Ναι, σίγουρα. Ε, γι' αυτό είμαστε εδώ να του το υπενθυμίζουμε ότι μπορούν, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε να βρούμε εξωτερική αίθουσα mm. αυτέ τι μέρε για να αιμοδοτήσουμε. Μπορούμε και στο διπλανό νοσοκομείο να πάμε. Πρέπει να ενημερώσουμε κύριε Υποφάντη ότι. Ε, και μέσα από το Όλοι Μαζί μπορούμε mm. αλλά και από το Εθνικό Κέντρο και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία μπορούν να, ε, να πληροφορούνται ε, πού γίνονται εθελοντικέ αιμοδοσίε σε όλη τη χώρα γιατί γίνονται σε όλη τη χώρα αυτή τη Ακόμα της... και το και καλοκαίρι. Ναι ναι, 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 ναι. Και το καλοκαίρι πολλές. με έκτακτε εθελοντικέ αιμοδοσίε. Και στα νησιά. Και, σε νησιά. Και, ναι. και στα νησιά και θέλω να ευχαριστήσω όλου του εθελοντέ αιμοδότε και τα διοικητικά συμβούλια του mm -hmm. που προγραμματίζουν εθελοντικέ αιμοδοσίε. Ε, θεωρώ ότι το να, να αφιερώσει κάποιο 10 λεπτά, μισή ώρα από το χρόνο του για να προσφέρει το αίμα του, ώστε να μην αντιμετωπίζουν ε, κυρίω προβλήματα οι πολυμεταγγιζόμενοι και αναφέρουμε στα αδέρφια μα του θαλασσιμικού, οι οποίοι δυστυχώ δεν μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή, δεν μπορούν να εργαστούν, δεν μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία, αν εμεί πριν δεν έχουμε προσφέρει το αίμα μα, ώστε όταν προσέρχονται στην υπηρεσία για να μεταγκιστούν, να το βρίσκουν φρέσκο και ασφαλές, γιατί το ασφαλές αίμα το προσφέρει μόνο ένα τακτικός εθελοντή αιμοδότης. Mm -hmm. Οπότε γνωρίζοντας αυτό το πράγμα θα πρέπει να του σκεφτόμαστε συνέχεια, να σκεφτόμαστε ότι ναι μεν καλή η διασκέδαση και η Ναι, ξέρετε, έξοδος... είναι, είναι, είναι το καλοκαίρι. Είναι ναι. το καλοκαίρι, άρα, παρόλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια και εσεί το καλοκαίρι ναι, εδώ εμείς. είσαστε για να βοηθάτε στην ενημέρωση και να πληροφορούμαστε κι εμεί και τα καλά και τα κακά. Όχι, μήπω να πρέπει να βοηθήσουμε και με το αίμα μας, Δηλαδή, μετά, τι κάνει μετά. Εγώ δυστυχώ δεν μπορώ να δώσω Α, το δεν αίμα, να δώσω, όχι, ναι. γιατί έχω εμείς, ανεμία κλπ. Θα ήθελα πάρα πολύ να το έκανα, να μπορούσα για να βοηθήσω και πολλούς ανθρώπους. Πώς μπορεί να γίνει συνείδηση όλο αυτό στους Έλληνες, ναι. να γίνουν εθελοντές αιμοδότης, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Ε, είπαμε για τους ασθενείς που χρειάζονται ε, συνεχώς αίμα, υπάρχουν όμως και έκτακτα περιστατικά. Βλέπουμε ναι, και πάρα δύο. πολλά τροχέα ε, και έχουμε πολλές μεγάλες ανάγκες αίματος. Πώς λοιπόν θα γίνει συνείδηση για τον Έλληνα να γίνει αιμοδότης. Κοιτάξτε, για να μην και τους συμπατριώτες μας θεωρούμε ότι ο πιο ευαίσθητος λαός είναι ο ελληνικός λαός. Ναι. Ε, είμαστε, στην, το είμαστε στην πρωτιά της εθελοντικής προσφοράς αίματος. Απλώς εμείς όπως γνωρίζετε έχουμε τις ανάγκες των θαλασσαιμικών οι οποίες είναι περίπου 130.000 μονάδες το χρόνο. Το χρόνο ε? Κάτι που δηλαδή, δηλαδή, δεν το έχουμε οι άλλες δηλαδή, χώρες. Ναι. Ε, Γι' αυτό το λόγο... Ε, Εν τω μεταξύ πρέπει να γίνεται και μία σωστότερη διαχείριση και από τις κλινικές των νοσοκομείων, mm. γιατί να μην κατασπαταλάτε αίμα. Ε, υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι όπως η αυτόλογη αιμοδοσία και τα λοιπά που μπορεί ακόμα και με το ίδιο του το αίμα ο ασθενής να προχωρήσει μια χειρουργική επέμβαση και τα λοιπά. Θέλω να πω όμως ότι με μία σωστή διαχείριση και με μία προσπάθεια κυρίως από τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών... Ναι, Μια... Εκεί θέλω ναι. να μείνουμε λιγάκι. και να Δώσετε πρόσφατα το μήνυμα αρχέ καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα με τι εκδηλώσει που κάνετε, ευαισθητοποίηση όσον αφορά λα, λαμπαδιοδρομία. Ναι. Ε, για να δείξουμε το, το πόσο μεγάλη είναι αυτή η συνεισφορά και ήταν απίστευτη η συμμετοχή του κόσμου. έτσι. Πραγματικά ήταν Πραγματικά. πολύ συγκινητικό. Τόσο κόσμο να έρθει ε, σε αυτέ τι εκδηλώσει. Τι μηνύματα λαμβάνετε από την Ελλάδα, περνάει στην επόμενη γενιά. Δηλαδή, Σίγουρα αυτό είναι το βασικό. Στο σχολείο φτάνει το μήνυμα. Αυτό που... ε, στα νέα τα παιδιά φτάνει το μήνυμα. Αυτό είναι... που παρατηρούμε, ναι. κύριε Υποφάντη, είναι. Επειδή το ζήσατε κι εσείς και η κυρία ναι, Ράκη. Ναι, 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 είναι ναι. πολύ ωραίο, ναι. 22 Ιουλίου ξεκινήσαμε, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο για δυο δύο, δύο μήνε. στείνουμε μεγάλες γιορτές σε όλες τι πόλεις και τα δημοτικά κέντρα. Αγκαλιάζεται από την κοινωνία όλο αυτό, αγκαλιάζεται. Ναι. Εσείς ναι. ζήσατε στο το, ξυλόκαστρο το κάτι, ναι. έτσι. Ε, Όχι σε α... άλλε πόλει. Αυτό... Και εκεί στη βόρεια Ελλάδα είδαμε ναι, μηνύματα παντού, παντού. συγκλονιστικά, Αυτό... γιορτέ. Αυτό μετά από μία εβδομάδα ήταν στο Ρέθυμνο στην Κρήτη, που και εκεί έγινε κάτι πολύ συγκλονιστικό. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα και μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου που θα τελειώσουμε στην Κέρκυρα και θα αρχίσει το Πανελλήνιο Συνέδριο, mm. ε, στείνονται ε, ε, πολύ καλές γιορτές και βρίσκουμε την ευκαιρία και εμεί να ενημερώνουμε. Και καινούργιους ανθρώπους, νέους πολίτες που έρχονται κοντά μας είτε για να τρέξουν με τη δάδα ή για να συμμετάσχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις μας. Και αυτή η ενημέρωση κάνει καλό. Δηλαδή, μπράβο, μπράβο εμείς μπράβο. παρακολουθούμε και μοιράζουμε περίπου 15-20 μπλούζε σε νέα παιδάκια κάθε χρόνο και το θεωρούν μεγάλη του τιμή. Και παρακαλούν πότε να φτάσει η στιγμή που θα φτάσουν 17-18 ετών για να Μράβο, προσφέρουν το αίμα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από ποια ηλικία μπορούν να ξεκινούν να δίνουν αίμα, ποια είναι τα κριτήρια του εθελοντή αιμοδότη, γιατί μα ακούει πολλοί κόσμος αυτή yeah. τη στιγμή και ίσω ενδιαφέρεται να γίνει και εκείνο εθελοντή. Από 18 ετών μπορεί κάποιο να ξεκινήσει να προσφέρει το αίμα του μέχρι τα 65 του. φορέ το χρόνο ε, για τους άντρες τέσσερις φορές το χρόνο, μέχρι τέσσερις, για τις γυναίκες μέχρι τρεις. Μέχρι τρεις. Ε, και τι ε, θα πρέπει να είναι, πρέπει να είναι υγιής, λογικά, για να έχετε το αίμα. Βοηθήστε μας λιάκι να καταλάβουμε ναι, ποια είναι η διαδικασία. Ναι. Όταν προσέρχεται στην υπηρεσία αιμοδοσίας υπάρχει ο υπεύθυνο γιατρό, ο οποίο ε, με μια ιδιαίτερη συνέντευξη, ε, τον ρωτάει διάφορα Ένα σύντομο ιστορικό. Γιατρικό, που σύντομο βασικό, ιστορικό για το ιστορικό. Και εφόσον δεν παίρνει φάρμακα και είναι η υγεία του καλή, μετά προχωράει στην προσφορά του αίματος. Επίση, επίσης η υπηρεσία μετά από αυτό επεξεργάζεται το, το, αίμα και το εξετάζει και τον ενημερώνει αν έχει και κάποιο πρόβλημα που μέχρι εκεί Πολύ το σωστό, ταινί, άρα ελέγχεσαι κιόλας. Οπότε ελεγχόμαστε ναι. και, και, κάνουμε και καλό και στον ίδιο μας τον εαυτό. Κάνουμε καλό γιατί δεν ξέρω, για μας, υπάρχει κάποιο λόγος να φοβόμαστε αυτή την μικρή που κάνουμε. Κοιτάξτε, ε, 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 εμείς θεωρούμε και που είμαστε μέσα στους mm -hmm. γιατρούς Ότι κάνει, όταν προσφέρει αίμα κάνεις πάρα πολύ μεγάλο καλό στην υγεία σου ε, Επίσης έχεις και ένα μεγάλο προστάτη Το μεγάλο δύναμο που ελέγχει τις πράξεις μας mm -hmm. Και είναι, μας προστατεύει mm -hmm. Σε όλη τη Μάλιστα. Της Ένα μας. μήνυμα τελευταίο στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα στου τηλεθεατέ μα. Θέλω να παρακαλέσω του συναδέρφου μα σε όλη την Ελλάδα να, να προχωρήσουν σε έκτακτε εθελοντικέ αιμοδοσίε για να μπορέσουμε να περάσουμε και τον Αύγουστο όπω μέχρι τώρα, χωρί να υπάρχει πρόβλημα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, κύριε Πρωτοπόρο. ευχαριστούμε. Μα συγκινήσατε αφενό και αφετέρου, μα ευαισθητοποιήσατε πάρα πολύ για μια υποχρέωση που θα λέγαμε που είναι 10 λεπτά από τη ζωή μα. δεν είναι κάτι παραπάνω. Νομίζω Είστε. είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε όλοι. μα. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.